Σούρτουρ! Είσαι εκεί! Πατέρα! Εδώ! Όπα! Θα μας βοηθήσεις να επιτεθούμε στο Άσγκαρντ! Αναμένω το κάλεσμα! Τέλεια! Το άκουσες! Αρκεί να τον καλέσουμε με τον Γκιάλαρχον όταν είμαστε έτοιμοι! Ας γυρίσουμε στο Μούσπελχάιμ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την απόκρυφη πύλη από εκεί. Δούλεψε! Απίστευτο! Το Ράγναροκ είναι με το μέρος μας. Το σχέδιο του Σούρτουρ... δούλεψε! Δηλαδή, οι Βαλκυρίες ήταν μια αναποδιά, αλλά στοιχηματίζω πως όντι να ανησυχεί. Ξέρει ότι ερχόμαστε. Σκέψου το. Εμφανιζόμαστε στο Άσγκαρντ και έρχεται το Ράγναροκ και καταστρέφει τα πάντα. Όντιν είναι χαμένος από χέρι. Θα νικήσουμε. Η Γκρόα είχε δίκιο. Η Γκρόα πέτυχε να προβλέψει τι θα θυσιάσουμε ως αντάλλαγμα. Ίσως έβλεπε μόνο τα μεγάλα γεγονότα. Θα δουλέψει, σωστά. Πρέπει. Το Ράγναροκ δυναμώνει. Κοίτα αυτόν τον κρεμό. Αυτή η προεξοχή πρέπει να δημιουργήθηκε από το σεισμό. Κι άλλες δυνάμεις του Όντιν. Προσπαθεί να τελειώσει ό,τι άρχισαν οι Βαλκυρίες. Μας ρίχνει, δεξιά! Πίσω σου, πατέρα! Κεραυνός! Προσοχή! Φύγουμε. Πολέμησες σε πολλές μάχες, σωστά. Δεν είχες ποτέ στο πλευρό σου κάτι σαν το Ράγναροκ. Πολέμησα. Και το πλάσμα δεν μας αγγιάται την νίκη. Σωστά. Κι άλλος σεισμός. Αν συνεχίσουν, αυτό το μέρος θα διαλυθεί. Κι άλλοι Έντσεργιάρ! Άρπακες φωτιά! Αλλά μάλλον το ξέρεις εσύ! Take it off! Πατέρα! Έχει να σπίδα! Πίσω σου! Πρόσεχε!
Μας ρίχνουν! Δεν θα σταματήσουν τις επιθέσεις. Πρέπει να πάμε πίσω. Είσαι σιωπηλός. Θέλω να πω, πάντα είσαι. Αλλά τώρα είναι διαφορετικό. Ήλπιζα πως οι ατέλειωτες μάχες ήταν πια παρελθόν. Ήλπιζα να μην δω ποτέ το γιο μου στον πόλεμο. Έρθει! Πρέπει να καταστρέψουμε την ασπίδα! Σε βαϊφρόστιασαν! Το βαϊφρόστιασαν είναι λέξη. Έλεος, δεν τα παρατάνε με τίποτα. Ήρθε το Ράγναροκ. Ξέρουν τι σημαίνει αυτό για το Άσγαρντ. Ξέρω τι κάνουμε το σωστό. Το Ragnarok πρέπει να συμβεί.
Το τίμημα που πληρώσαμε για τον πόλεμο είναι μεγάλο και θα γίνει μεγαλύτερο. Θα αξίζει όμως. Αδέρφια, πώς πήγε? Και ναι, ένας μπουμπούνας Βάνιρ που δεν θα κατονομάσουμε δεν με χρειάζεται πια. Το Ράγναροκ μας περιμένει. Όπως και οι στρατιές της Χέλ. Κυρίως χάρη σε μένα. Μάλλον έφτασε η ώρα του πολέμου. Πού πάμε τώρα, αδελφέ? Έχουμε λίγη ώρα μέχρι να μας ζητήσουν στο ναό. Ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία, πατέρα. Έχεις αφήσει εκκρεμότητες? Μιμίρ, τι άλλο γνωρίζεις για τη μάσκα? Μόνο το ότι ήταν το μεγάλο πάθος του Όντιν. Διέσχισε τον πύρινο ωκεανό του Άτζιρ προς την καρδιά της βουβής Γκυρεάς για να τη βρει. Έχασε όλο το πλήρωμά του, αλλά το να τον ακούς να το εξιστορεί άξιζε όλο το αίμα που χύθηκε και ακόμα παραπάνω. Περίμενα ότι θα σκάσετε μύτη εδώ. Το ξέρετε ότι όλοι θα συναντηθούν στο Midgard, ε? Θα μου χρειαστεί αυτό. Αυτό είναι λοιπόν η αρχή του τέλους. Το τέλος του Όντιν. Και μετά μια νέα αρχή για τους υπόλοιπους από εμάς. Ατρέα. Το ξέρω. Απλώς ανυπομονώ να δω να αντιστέκονται όλα τα βασίλεια. Τα ξωτικά και οι νάνοι, ακόμα και η Χέλ. Είσαι σίγουρος ότι θα ενωθούν? Μα πρέπει. Μετά από όλα όσα πέρασαν, πρέπει. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάτι που θες να κάνεις στο Midgard? Όσο μπορούμε ακόμα. Η Φρέια και οι υπόλοιποι εξακολουθούν να κάνουν προετοιμασίες για την επίθεση, οπότε έχουμε χρόνο. Γίνεσαι καλύτερος, πιο γρήγορος. Ίσως μια μέρα να γίνω καλύτερος από σένα, ε? Αν δεν γίνεις, τότε απέτυχα. Αδερφέ, σχετικά με τις μάντισες στον τόπο σου, θα έλεγες ότι παραποιούσαν τα γεγονότα? Είχαν κάποιο απότερο σκοπό? Δεν αμφιβάλλω ότι κοιτούσαν πρώτα το συμφέρον τους. Αλλά από την εμπειρία μου μπορούσαν πολύ εύκολα να ξεγελαστούν από τις προφητείες τους. Αλλά θα συνεχίσουμε άλλη φορά. Αδερφέ, αυτό που είπες για τις μάντισες στον τόπο σου που μπορούσαν να ξεγελαστούν από τις δικές τους προφητείες, νομίζω ότι είχες προσωπική εμπειρία, σωστά? Ναι. Μια στιγμή. Νομίζω ότι ακούω κάτι μεγάλο. Τρόλ του πάγου είναι αυτό? Δεν θα χάρη που θα μας δει. No!
Όντι, δώσ' τους ένα μάθημα. Λοιπόν, φαίνεται πως όλα πήγαν καλά στο Μούσπελχάιμ. Νομίζω πως... ναι. Ο Σούρτουρ δεν ήθελε να μπλεχτεί η Σιμάρα. Έτσι, αντί να συνδυαστούν και να γίνουν το θηρίο του Ράγναροκ, βρήκαμε μια λύση που την άφηνε εκτός. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα εμφανιστεί στο Ράγναροκ για να μπήξει... Και πού ακριβώς είναι αυτό? Μόνο ο Σούρτουρ. Αδερφέ, αυτό που είπες για τις μάντισες στον τόπο σου που μπορούσαν να ξεγελαστούν από τις δικές τους προφητείες. Νομίζω ότι είχες προσωπική εμπειρία, σωστά? Ναι. Κάποτε έψαξα τη μάντισα για να σπάσω τα δεσμά μου με τον Άρη. Αδερφέ, τι είναι? Η λύκη είναι αφηρημένη. Πίσω σου, πρόσεχε! Αλλά μάλλον το ξέρεις ήδη. Θα αναφυλαχτεί! Νομίζω ότι αυτοί ήταν όλοι. Πατέρα, ήταν οι ίδιοι ληστές από τους οποίους σώσαμε τους λύκους μας όταν ήταν κουτάβια. Ναι. Ήταν ληστές Κολ. Τρέφονται με λύκους. Σίγουρα θα έχουν κι άλλους κοναδισμούς εδώ. Αν τους βρούμε, θέλω να τους κανονίσουμε, ώστε να μην βλάψουν άλλα ζώα. Μάλλον. Μαχαίρι. Κρίμα που είναι σκουριασμένο. Αδερφέ, μπορείς να συνεχίσεις αυτό που έλεγες για τη μάντισα στην πατρίδα σου. Ανέφερες ότι ήθελες να σπάσεις τα δεσμά σου με τον Άρη. Ναι. Μια ιέρια είχε οράματα που έδειχναν την καταστροφή του Ολύμπου από τον θεό του πολέμου. Έτσι με βοήθησε με στόχο την υπονόμευση του Άρη και την προστασία του βασιλείου της. Δεν πρόβλεψε ότι θα το σκότωνα. Τέλος.
αληθινό το όραμα της καταστροφής. Οπότε η Μάντισσα έφερε το μέλλον που ήλπιζε ότι θα αποθεί. Μάλλον δεν διαφέρουμε και τόσο πολύ. Σκέφτομαι συνέχεια όσα είπατε, μετά από ό,τι συνέβη στον Μπρο, πως υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ξέρω ότι θέλετε να με παρηγορήσετε, αλλά πώς πιστεύουμε ότι ελέγχουμε τη μοίρα μας, ενώ όταν συμβούν τα χειρότερα λέμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Κάποιοι πιστεύουν ότι η ζωή είναι πιο εύκολη για να αποδεχθείς τη μοίρα σου. Ίσως τους καταλαβαίνω πλέον. Εντάξει, οπότε είσαι έτοιμος. Είναι μάλλον συγκεντρωμένοι στα βασίλειά τους και περιμένουν τον Γιάλαρχον. Θα ήθελα να έβλεπα μερικούς εδώ γύρω. Όταν ανοίξουν όλοι οι πύργοι βασιλείων ταυτόχρονα, θα δούμε πολλά. Ο Όντιν δεν θα πιστεύει τι συμβαίνει. Όχι. Ο Όντιν προετοιμαζόταν για αιώνες. Η Κρόα τον εξαπάτησε, αλλά άκουσε την αλήθεια ως Τύρ. Μην τον υποτιμάς. Συναρπαστικός λόγος, αδερφέ. Τους ενέπνευσες όλους. Πω, οι Βαλκυρίες δείχνουν διαφορετικές. Καλώς ήρθατε. Ο Χιλδισβίνη με ενημέρωσε για την επιτυχία σας. Καταστρώνουμε τα ανάλογα σχέδια. Λοιπόν, τι θα ήταν το Ράγναροκ χωρίς το Ράγναροκ? Ποιος άλλος συμφώνησε να συμμετάσχει? Βλέπω τις Βαλκυρίες. Ακόμη καλύτερα. Αναγεννήθηκαν. Πήραν υπόσταση και είναι αγνές. Χάρη στην άφθονη μαγεία των Βάνιρ. Είναι πλέον οι νύμφες της ασπίδας. Ωραία. Και ο αδερφός σου? Τα κατάφερε. Τα ξωτικά κήρυξαν ανακοχή και ενώθηκαν κατά του Άσγκαρντ. Αυτό μας δίνει πλεονέκτημα στον αέρα. Και με τον στρατό της Χέλ στην εμπροστοφυλακή. Με το Σίντρι τι γίνεται? Θα πολεμήσουν οι Νάνοι? Δεν έχουμε νέα του. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα. Και έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να ανοίξουμε το δρόμο για το θηρίο του Ράγναροκ. Λοιπόν, έτσι που τα λες, γιατί να ανησυχούμε? Σίγκρουν, χαίρομαι που σε βλέπω ζωντανή. Α. Ναι, δεν ήμουν ο εαυτός μου την τελευταία φορά. Χαίρομαι που είσαι καλά. Βασίλισσά μου, οι νύμφες της Ασπίδας θα είναι μοιρασμένες στις δυνάμεις που θα εισβάλλουν από το Αλφχάιμ, το Χέλχάιμ και από το Μίντγκαρντ. Είμαστε έτοιμες. Κράτε, Ατρέα, Νινία. Με συγχωρείτε. Ω, καληνύχτα τότε. Φρέια, αποφάσισες πως θα φύγουμε από το Άσγκαρντ? Αφού οι πύργοι είναι η είσοδός μας, τους υπολογίζουμε και ως έξοδό μας. Και αν τελικά δεν είναι? Τότε όλοι γνωρίζουμε που έχουμε μπλέξει. Ένα πράγμα λείπει από το σχέδιό μας. Ένας αρχηγός. Αυτή η τιμή είναι δική σου. Σου ανήκει δικαιωματικά και έχεις και τον σεβασμό των στρατιωτών. Έχεις αντιμετωπίσει ξανά τον εχθρό. Αμύνθηκα στην επίθεση του στρατού του. Αυτή είναι η δική μας επίθεση, μια πολιορκία στα εδάφη του. Θέλω τον πιο έμπειρο στρατηγό στο πεδίο της μάχης. Δεν με ενδιαφέρουν οι τιμές, οι προφητείες και οι ηρωισμοί. Θέλω μόνο να νικήσουμε.
Φρέια. Ξέρω ότι ζητάω πολλά. Απλώς, σκέψω το. Φτάσαμε. Κράτε, οι σκηνοί σου είναι στα δεξιά και Ατρέα, η δική σου στα αριστερά. Η δική μου? Ένας νεαρός πολεμιστής χρειάζεται τον χώρο του, δεν νομίζεις? Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ. Πέσε για ύπνο και σκέψου όσα είπαμε. Πες μου το πρωί τι αποφάσισες. Συγγνώμη. Μπορώ να μιλήσω στο Μιμήρ? Δεν ξέρω τι θα φέρει το αύριο, αλλά αν αυτή είναι η τελευταία μας νύχτα, θέλω να νιώσω κάτι άλλο πέρα από μίσος. Θα μου πεις μια τελευταία νόητη ιστορία? Δεν έχω καλύτερο. Εκτός από ένα χορό. Αν και φοβάμαι μήπως επατήσω. Με όλο το σεβασμό, καλή. Δεν λέω ανόητες ιστορίες. Λες μόνο ανόητες ιστορίες. Δεν μπορώ να σου πάω κόντρα. Μπορώ να κοιμηθώ εδώ? Πρέπει να γαλινεύσεις το μυαλό σου. Δεν μπορώ. Τότε θα σου πω μια ιστορία. Αν αποκοιμηθώ, υπόσχεσαι ότι θα τη συνεχίσεις αύριο? Φυσικά. Τώρα, κλείσε τα μάτια σου. Ήταν κάποτε ένας γέρος που έκοβε ξύλα για το χωριό του. Κάθε βράδυ, λοιπόν, φόρτωνε τα ξύλα στην πλάτη και τα πήγαινε στους συγχωριανούς του. Όμως τα ξύλα ήταν βαριά και με τον καιρό έγινε αδύναμος. Μέχρι που μια μέρα πέταξε τα ξύλα γιατί δεν άντυχε άλλο το φορτίο. Και κάλεσε τον θάνατο για να τον πάρει. Και όταν ήρθε ο θάνατος αυτός,
Η Φέη ήταν η μόνη που μπορούσε να πιάσει το ιδιαίτερο και λεπτό μου χιούμορ. Τι υπέροχη γυναίκα που ήταν. Μόνο το γούστο της στους άντρες μας τα χάλασε. Ήταν ιδιαίτερη γυναίκα. Ήθελε να προστατεύει τους ανθρώπους. Ήταν εδώ. Είδε κάθε μας βήμα πριν το κάνουμε. Σαν να ήταν πάντα μαζί μας. Μας πρόσεχε. Μας οδηγούσε σπίτι. Σε αναστάτωσε αυτό που ζήτησα? Ο θάνατος είναι μέρος της ζωής, αγάπη μου. Το μόνο που εύχομαι είναι να είμαι έτοιμη όταν έρθει η ώρα μου. Τα κάνουμε αυτά εμείς οι θνητοί. Χαίρομαι που έχω εσένα να με βοηθάς. Είσαι σιωπηλός. Δεν έχω κάτι να πω. Τότε πες οτιδήποτε. Μου αρέσει να ακούω τη φωνή σου. Μια νεκρική πυρά. Τα διάλεγα κάτι άλλο. Αλήθεια. Στην πατρίδα μου θαύουμε τους αγαπημένους μας. Θα με εγκλώβιζες μέσα στη γη για μια αιωνιότητα. Θα σε είχα κοντά μου. Τι συγκινητικό. Το σάπιο μου πτώμα θα σου πρόσφερε παρηγοριά. Κάποτε προσπάθησες να αλλάξεις τη μοίρα σου, σωστά? Ήταν διαφορετικό. Οι συνθήκες, ναι. Αλλά όχι ο σκοπός. Ετοιμάζεσαι για ένα μακρινό μέλλον. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Επιθυμώ ένα καλύτερο μέλλον. Όταν δεν θα υπάρχω πια. Όποτε ήρθε εκείνη η μέρα. Για σένα. Και για το γιο μας. Θα περπατάμε πάντοτε μαζί, Κράτε. Θα είσαι πάντοτε κομμάτι μου. Θα είμαι πάντοτε κομμάτι σου. Και όταν φύγεις, θα πεθάνει και αυτό το κομμάτι μου. Φέη, το να νιώθω την απουσία σου. Η κορύφωση της αγάπης είναι ο θρήνος. Κι όμως αγαπάμε, παρά το αναπόφευκτο. Ανοίγουμε τις καρδιές μας. Όταν η πυρά σβήσει και μαζέψεις τις στάχτες μου, σκόρπισέ τες στην ψηλότερη κορυφή σε όλα τα βασίλεια. Θα το κάνεις αυτό για μένα. Ο βαθύς θρήνος σημαίνει ότι αγάπησες αληθινά.
άνοιξε την καρδιά σου στον κόσμο όπως την άνοιξε σε μένα και θα βρεις κάθε λόγο να συνεχίσεις να ζεις αυτόν. Τι συμβαίνει? Ήρθε η ώρα. Θα τα πούμε έξω, πατέρα. Κύριε. Ελπίζαμε ότι θα πετούσαμε μία ακόμα φορά μαζί σου στη μάχη, βασίλισσα μου. Κι εγώ το ίδιο. Αλλά όχι σαν βασίλισσά σας. Σαν αδερφές. Είσαι έτοιμος? Ναι. Θα γίνω ο στρατηγός σας. Θα είναι τιμή μου να πολεμήσω στο πλευρό σου, στρατηγέ. Ναι, αδερφέ. Θα είμαι στο πλάι σου. Λοιπόν, ποιες είναι οι έντολές σου? Στο ναό